σου, Ζουμπούλια μου, τι μου κάνετε, πώς μου είσαστε, εύχομαι να είσαστε όλοι και όλες καλά. Παρασκευή 19 Ιουλίου, σήμερα έχει γενέθλια το κοριτσάκι μου, το ζουζουνάκι μου, το μεσαίο, το ζουμπουλάκι μας παιδιά, κλείνει τα δύο. Εν τω μεταξύ δεν έχω τελειώσει με τις αλλαγές, όπως καταλαβαίνετε πια, γιατί δεν έχει ανέβει το τρίτο βίντεο. Περιμένω ένα έπιπλο από την IKEA εδώ και 20 μέρες που το έχω παραγγείλει και δεν έχει έρθει. Δεν θέλει να έρθει. Δεν ξέρω τι γίνεται, τη φάση. Τέλος πάντων, έχω αδειάσει όμως το σαλόνι από τα πράγματα πέρα από την πισίνα. Έχει μείνει εδώ. Θα μπει και αυτή στο δωμάτιό μου, το οποίο αυτή τη στιγμή, μέχρι να έρθει το έπιπλο αυτό, γίνεται αυτός ο κακός χαμός. Εννοείται. Οπότε εδώ σε αυτό το χαμό θα μπει και η πισίνα. Έτσι κι αλλιώς αυτό το δωμάτιο θα κρυβόταν. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Γιατί είναι κρίμα να την ξεφουσκώσω με τόσο κόπο που έκανα να τη φουσκώσω. Οπότε θα τη βάλω εκεί μέσα και θα κάνουμε τη δουλειά μας. Σήμερα Παρασκευούλα που λέτε, τα γενέθλια θα τα κάνουμε την Κυριακή, τη μικρή. Με παιδάκια, έτσι καταλαβαίνετε. Εσείς το πάρτι που κάνω πάντα στα παιδιά. Και να καθίσω, γιατί θα μου πείτε πάλι σαν ζάλισσα. Να κλείσω και την κουρτίνα, γιατί δεν με βλέπετε. Λογικό. Ωραία. Και πάμε να σας πω, το θέμα που θα έχει το πάρτι μας είναι τα ζωάκια της ζούγκλας, της φύσης. Έχω ήδη αρχίσει και ετοιμάζω κάποια πράγματα. Βασικά πάμε να σας κάνω, να σας δείξω βασικά τι πήρα από τζάμπο και από ένα άλλο κατάστημα που πουλάει ήδη πάρτι και τα λοιπά. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Αν το βρω θα σας το γράψω. Αρχικά έχω πάρει αυτά εδώ τα τρία, όπως τα βλέπετε, που θα τα κρεμάσω. Αυτό εδώ που ήδη κρέμασα με τα ζωάκια, δεν ξέρω πόσο θα αντέξει, τα παιδάκια. Και έχω πάρει τρία τραπεζομάντιλα happy birthday με ζωάκια. Έχω πάρει ένα αυτό happy birthday για να μπει έξω στην πόρτα. Ένα αυτό εδώ που θα το βάλω πάνω στα φαγητά και θα το κρατήσω κιόλας. Κεράκια. Θα μου πεις, Ιωάννα, γιατί δεν πήρες άλλα κεράκια και πήρες αυτά. Γιατί αυτά βρήκα. Ποτηράκια κόκκινα. Ναι, πήγαινε κάνει νάνι τώρα. Ναι, άντε, πήγαινε εκεί η ορταζόμενη. Άντε, πήγαινε για νάνι. Εν τω μεταξύ θα τα πάμε και θάλασσα σήμερα λόγω γενεθλίων και τα λοιπά. Τέλος πάντων, πάμε να συνεχίσουμε. Ποτηράκια με τα ζωάκια. Θα σας στεριώσω κάπως εκεί για να σας δείχνω. Οπ, πέσατε λίγο. Α, εκεί δεν μπορώ να σας στεριώσω. Ωραία. Πήρα δύο τέτοιες γυρλάντες με ζωάκια που τα φουσκώνεις. Και η δεύτερη. Να, αυτό ήταν το κουτί. Ένα happy birthday με ζωάκια. Και άλλο ένα με ζωάκια. Βασικά όλα ζωάκια έχουν. Μπαλόνια διαφόρων χρωμάτων με ζωάκια. Και άλλα με ζωάκια. Πήρα αυτό εδώ για, με τα ζωάκια. Πήρα αυτό εδώ το μεγάλο φίνικα. Το μπαλόνι. Είναι 1,25x78. Λίγο πιο κοντό από μένα. Φανταστείτε. Πήραμε αυτά εδώ τα μπαλονάκια με τα ζωάκια. Χαρτοπετσετούλες με ζωάκια. Πες Ιωάννα με τι θα ήταν. Πήρα λίγες φυρίχτρες, έτσι 6 φυρίχτρες για δύο κόσμους περισσότερο, γιατί δεν παίζουν τα παιδάκια όσες φορές έχω πάρει. Πιατάκια μεγάλα, πιατάκια μεσαία και μπολ που θα μπουν σαλάτες και αυτά με ζωάκια. Πήρα οδοντογλυφίδες με ζωάκια.
Οδοντογλυφίδες με ομπρελίτσες, τι είναι αυτά, δεν ξέρω, αυτά τα που πέφτουν. Κουταλάκια για το γλυκό, για τα παιδάκια και για τους μεγάλους και άλλα κουταλάκια. Happy birthday, ομπρελίτσες. Πήρα κάτι δεύτερο για μπαλόνια, αυτό βέβαια πήρα να το έχω. Πήρα και με λουλουδάκια, γιατί τα ζωάκια είναι στη φύση, έχουν και λουλουδάκια. Πήρα ένα τέτοιο που μπαίνει πάνω στην τούρτα και κάνει ψσσ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 
Και τώρα είμαι σε φάση αφασίας. Καλό. Είμαι σε φάση που μαζεύω. Βέβαια, έχω κάνει όλες τις πόρτες, έχω κάνει τα τζάμια και έχω ξεσκονίσει όλο το δωμάτιο των παιδιών. Σκούπισα και σφουγγάρισα. Βέβαια, κάθε μέρα σκούπιζω και σφουγγαρίζω και κάθε μέρα βρώμικο είναι. Άλλο αυτό. Μανούλες, ενωθείτε. Δω. Πάμε. Και τέλος πάντων, μαζεύω τώρα, εδώ θέλω να μαζέψω λίγο τα φωτογραφίες, κάδρα αυτά, καταλαβαίνετε, που έχω βάλει και εγώ σαν γυναίκα πάνω στην τραπεζαρία μου και στο τραπεζάκι το μικρό, θα τα μαζέψω και θα τα αποθηκεύσω κάπου να μην μου τα σπάσουν γενικά τα παιδάκια. Ωραία. Και θα βάλουμε, θα στολίσω, αύριο θα στολίσω, όχι σήμερα. Θα ξεσκονίσω τέλος πάντων σήμερα, ξεσκονίζω, καθαρίζω κτλ. Άνοιξα και αυτά λίγο έτσι να τους ρίξω μια κλειφτή ματιά. Ξύπνησε και η μπέμπα. Και αυτά εδώ θα μαζευτούν, θα μπουν μέσα στο δωμάτιο το δικό μου, το αχούρι πια. Εκεί ένα νινί προσπαθεί πια. Αναρωτιέμαι ρε παιδιά και πείτε μου, πώς γίνεται αυτά τα μωρά να κοιμούνται με τον κόλο όρθιο? Προσπαθήστε μία μέρα εσείς να κοιμηθείτε. Εκεί βλέπουμε ένα μωρό που κόβει βόλτες, γιατί αρχικά δεν ήταν εκεί, ήταν εδώ και τώρα έχει πάει εκεί. Και αν με ρωτήσετε πού είναι το σεντόνι και αυτά, τα έχω βγάλει για πλήσιμο. Και κάθεται τώρα, παίζει εκεί με αυτά. Εν τω μεταξύ, λέω, ρωτάω, εγώ τώρα έτσι, όσες μανούλες, πείτε μου, πώς βολεύονται αυτά τα μωρά και κοιμούνται με τον κόλο όρθιο? Θα σας βάλω μια φωτογραφία κάπου εδώ να σας δείξω πώς κοιμάται. Θα πάθετε πλάκα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς κοιμούνται με τον κόλο έτσι, όρθιο. Εγώ προσπάθησα μια μέρα να κάνω αυτό που κάνω. Δεν τα κατάφερα. Ψωμισιάστηκα. Πονάγαν τα πόδια μου. Ας το καλό, δεν ξέρω. Θα μου πεις, έτσι είναι μαθημένα. Να ζουνε μες στην κοιλιά μας με τον κόλο, ξέρω εγώ, όρθιο. Μάλλον. Οπότε σας αφήνω λίγο να κοιμήσω πάλι το μωρό και τα λέμε συνέχεια. Και μου, λίγη ώρα μετά, έχω κοιμήσει το μωρό. Οι μεγάλες δεν κοιμηθήκανε και επειδή, όπως σας είπα, λόγω του ότι η μεσαία έχει γενέθλια, θα πάμε για μπάνιο. Γενέθλια! Τι έχεις εσύ, παιδί μου? Γενέθλια. Γενέθλια. Και πόσο χρονών γίνεσαι? 2. 2. Θα τα πάμε για μπανάκι. Οπότε ετοιμάζω. Πρώτα θα βάλω μία... Αμουλού! Αμουλού, βέβαια. Θα βάλω μία λεξιέρα για να αλλάξω το μωρό. Μία πετσετούλα για το γάλα της. Μαμά. Έχω τα αντιλιακά των παιδιών. Έλα αγάπη μου. Έλα. Ναι, αυτοκόλλητα αντικοινωτικά για το μωρό. Έχω και σπρέι για τα παιδιά. Έχω πάρει αυτό το ρουχαλάκι μαζί για μετά. Και στην αρχή θα της βάλω αυτό το φορμάκι, που με αυτό θα τη βάλω και στη θάλασσα. 4 μπιμπιλίνο και μία μωρό μάντλα. Και πάμε αντικουνουπικό για μένα, για τα παιδιά.
ένα σπρέι σε περίπτωση που χτυπήσουν. Θα πάρω και το φενιστήλ που το έχω στο ψυγείο, σε περίπτωση που το ατσιμπήσει κάτι. Δύο μπιμπιλίνα για τη μεσαία. Μία πετσέτα για το μωρό. Επειδή τη τσάντα μου που πάμε θάλασσα την έχω δώσει που μάνα μου που πήγε διακοπές, θα πάρω μία πράσινη φασμάτινη τσάντα, να βάλω μέσα πετσέτες και τέτοια. Οπότε μία πετσέτα για το μωρό, μισό λεπτό να φέρω και τα υπόλοιπα. Έχουμε και λέμε μία πετσέτουλα για μένα. Μαγιό για τον Νινί. Ένα δεύτερο μαγιό της Μπέμπας. Ένα μαγιό της Παναγιώτας. Αυτό θα το βάλει η Μπέμπα τώρα. Πετσετούλα. Φέρε ένα μπιμπιλίνο να βάλουμε στο παιδί. Φέρε και το βρακί. Μία αλαξιά ρούχα για την Παναγιώτα σε περίπτωση που λερωθούν αυτά που φοράει και μία λαξιά για την Μπέμπα μας. Το μαγιό το δικό μου που θα το βάλω. Τα φορεματάκια το ίδιο φοράει και η Παναγιώτα που θα βάλουμε για τη θάλασσα. Να βρω κι εγώ, ναι, και εγώ πρέπει να βάλω κάτι φόρεμα που θα βάλω εγώ και ένα σετ εσώρουχα δικά μου. Γιατί δεν θα κάτσω μετά με τα μαγιό που θα είναι μουσκιμα, εντάξει, δεν νιώθω άνετα. Και θα έχω ταΐσει το μωρό που εδώ, δεν σας έχω πει ότι τρώμε πια φρούτα και κρέμα. Δηλαδή το πρωί φρούτα και το απόγευμα κρεμούλα ή ανάποδα. Και πίνε 3 γάλατα τη μέρα, οπότε θα πάρω ένα μπιμπερό με μία σκόνη γάλα μαζί, μία δόση. Και θα πάρω και νεράκι για το μωρό. Και αυτά ζουμπούλια μου. Οπότε όταν να ετοιμάσω και τη τσάντα του μωρού τα λέμε. Θα πιάσω και τα μαλλιά μου λογορά. Αυτό. Εγώ ανέβασα αυτή. Ωραία. Καβούλια, καβούλια, καβούλια. Κάποια πράγματα για αύριο για τα γενέθλια και πάμε να σας δείξω τι πήρα. Βέβαια πήρα και για να φάμε πράγματα. Πάμε. Αρχικά πήρα 2 δεκάδες μπύρες, 4 δωδεκάδες νεράκια. Πήρα αυτά εδώ τα ζυμαρικά και που τρώει η Μπέμπα. Ένα σακουλάκι γαριδάκια και άλλα γαριδάκια και φουντούνια. Πήρα 2 κοκακόλες, 2 πορτοκαλάδες, 2 κρασάκια. Πήρα νεκταρίνια, 2 γιαούρτια, μπανανούλες, μήλα, αλατάκι, 2 συσκευασίες τυρί γκούντα, ντοματίνια, 4 χυμούς μήλο, πορτοκάλι και βερίκοκο, πατατούλες, 1 τυρί τέτοιο, 2 συσκευασίες πάγο, μακαρόνια με την Μπέμπα για να κάνω μια μακαρονοσαλάτα, μια μαγιονέζα, αχλαδάκια, νεκταρίνια, δεν θυμάμαι αν τα είπα και τις μπανάνες. Πήρα καρότα, λεμονάκια, ψωμί του τόστ, βερίκοκα, φιδάκια, μία γλύκο πατάτα. Πήρα 3 συσκευασίες πάριζα για να κάνω σαντουιτσάκια αύριο. Πήρα 3 συσκευασίες μπιφτέκια, τα είχε πρόσφορα. Αυτά πήρα και όλα αυτά, παιδιά, κοστίσανε 90 ευρώ.
Καλά πήγε. Το προηγούμενο σούπερ μάρκετ που δεν σας έχω απαντήσει πόσο κόστησε, έχει κοστίσει, παιδιά, 480 ευρώ. Είχε πάει καλά και το προηγούμενο, καλά πήγε και αυτό. Τέλος πάντων, πάω να τα μάσω και τα λέμε συνέχεια. Και μου καλημέρα, είναι η μέρα του πάρτι, είναι Κυριακή. Είναι τώρα 12 η ώρα, έχω σηκωθεί από το πρωί, μαγειρεύω, κάνω ετοιμασίες. Δυστυχώς δεν σας έχω δείξει συνταγές. Αχ, αυτό τι έπαθε το κακόμοιρο και ξεφούσκωσε. Α, τέλος πάντων θα δω τι θα βάλω εκεί. Πάμε να σας δείξω το στολισμό έτοιμο όλων. Εδώ που σας έδειξα και χθες, εντωμεταξύ μπαίνει χθες η μαμά μου και μου λέει αυτό το διακοσμητικό πότε το πήρες. Δεν το κατάλαβα ότι ήταν μπαλόνι. Εκεί, εκεί, εδώ τώρα έχω κλείσει για να είναι δροσερό το σπίτι. Εδώ που θα κόψουμε την ντου. Μισό λεπτάκι, γιατί όπου πάω, επειδή έχω και το μωρό μαζί, πάμε παντού. Μη τα μαλώ. Το κάνω βόλτες. Σκούπισα χθες το βράδυ, το σφουγγάρισμα το έχω αφήσει για σήμερα. Έχω βάλει ένα μπαλόνι εκεί, το δωμάτιο των κοριτσιών και άλλα δύο μπαλόνια εκεί. Τρακάραμε με το καρότσι και εδώ τώρα έχω βάλει, έχω στρώσει το τραπέζι, έχω βάλει τα νάιλον και εκεί, έχω βάλει και αυτά εκεί, τα μπαλόνια εκεί και αυτά εκεί, εκεί. Τώρα είναι η σίτα, δεν βγαίνω έξω. Πάμε να σας δείξω τι έχω βάλει και στη σκάλα. Πάμε να σας δείξω μισό λεπτάκι, γιατί με το μεταφορικό μέσο εδώ έχουμε ένα ζόρι. Και πάμε να σας δείξω. Στην πόρτα έχω βάλει αυτό και έχω βάλει happy birthday και εκεί, μπαλόνια και εκεί και εκεί. Για να καταλάβουν ότι εδώ είναι τα γενέθλια. Βέβαια αυτοί που θα έρθουν στο σπίτι ξέρουν που είναι τα γενέθλια, γιατί εντάξει έχουν έρθει πολλές φορές στο σπίτι. Οπότε δεν είναι άγνωστοι, αλλά εντάξει. Έχουμε βάλει, κοίτα εκεί τώρα τι κάνει η μικρή. Τι δεν θέλει να μπει στην κουζίνα. Έχει βάλει κόντρα το πόδι στο ψυγείο. Και εδώ γίνεται ο απόλυτος χαμός, μαγειρέματα. Εδώ αυτή τη στιγμή είναι μία κυρινή τηγανιά. Εδώ είναι ένα σπέτσο φάι. Και εδώ είναι μία μάκαρονο σαλάτα. Είναι μία μάκαρονο σαλάτα με κοτόπουλο και λαχανικά. Οπότε σας αφήνω να συνεχίσω, γιατί δεν μας αφήνει και η γκρίνια και τα λέμε συνέχεια. Πουλάκια μου, μόλις έκανα μπάνιο. Η ώρα είναι 4.30, έχω σχεδόν τελειώσει. Θέλω μόνο να βγάλω τα τελευταία που ψήνω σχεδόν. Σκούπισα, σφουγγάρισα, μάζεψα τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Πήγα και τα σκουπίδια, έπλυνα και όλη τη λάτσα και έκανα ένα μπάνιο με κρύο νερό. Και βράζω ολόκληρη, έχει 38 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Έφτιαξα ένα καφεδάκι να πιω, παιδιά, είναι κρύος, έχει παγάκια μέσα. Και να κάνω ένα διάλειμμα, 7 η ώρα είναι τα γενέθλια. Και να βγάλω και τα τελευταία και τα λοιπά, να τα τακτοποιήσω, να σας τα δείξω. Αυτό που ήθελα να σας πω, δεν σας έχω δείξει μαγειρικές καθόλου, γιατί είναι πράγματα που τα έχουμε ξαναφτιάξει στο κανάλι, οπότε δεν ήθελα να σας ζαλίζω με το πώς να κάνω το ένα, πώς να κάνω το άλλο. Ένα χοιρινό τηγανιά έκανα, ένα σπετσοφάι, έκανα τυροπιτάκια τα δικά μου και πώς τα λένε, τυροπιτάκια με γαλοπούλα μέσα και πάριζα και τα λοιπά, μαλαντικά τέλος πάντων, και τυριά που λιώνουνε. Έκανα, τι άλλο έχω κάνει, ναι, έχω κάνει μία μελόπιτα, την είχα πάρει από το Lidl
μία κοτόπιτα που την είχα πάρει από το Lidl και μία κυμαδόπιτα που την είχα πάρει από το Lidl, του Καρδής, φανταστικές, δοκιμασμένες. Έκανε επίσης μία μακαρονοσαλάτα με φιλέτο κοτόπουλου και λαχανικά. Και είχα πάρει μακαρονάκια, δεν θυμάμαι αν σας τα είχα δείξει στο σούπερ μάρκετ, λογικά σας τα έχω δείξει, που είναι με την πέπα, με ζωάκια, με διάφορα. Και έχω κάνει και κοτομπουκές, δεν θυμάμαι αν τις είπα. Αυτά. Αυτά θα έχει το μενού μας. Έχω βάλει και μία σακούλα γαριδάκια και μία σακούλα φουντούνια και τέλος. Εντάξει, θα έχω και μπυρίτσες, θα έχω και κρασάκια, έχω και χυμούς για τα παιδάκια. Έτσι, κάτι ρε παιδί μου, για να μην πιούνε το αναπληκτικό τους, το ποτό τους, χωρίς τίποτα. Και αυτά που λέτε. Οπότε θα πιω λίγο καφεδάκι και σας δείχνω ακριβώς τι έχω κάνει. Τώρα έχει πάει παιδιά 6 παρά και πάμε να σας δείξω τι έχω βάλει στο μωρό και μετά τι θα βάλουν τα κορίτσια και τι θα βάλω εγώ. Αρχικά την μπεμπούλα την έχω ντύσει έτσι με αυτό το φορεματάκι. Είναι λινό, οπότε τσαλακώνει πολύ εύκολα και έχει εδώ και αυτό εδώ το φιόγκο. Ή πατησίνια. Αγάπη μου. Και θα τις βάλω και αυτήν εδώ την κορδελίτσα. Όμορφο, όχι, Παναγιώτα. Όχι, δεν έχει τα χέρια. Βίντεο σε τραβά. Ζουμπουλάκια μου, είναι μεσημέρι, είναι η επόμενη μέρα. Χθες έκατσα μέχρι τις 12.30 μία και μάζεψα όλο το σπίτι. Το σκούπισα, πέταξα σκουπίδια, εννοείται. Και μετά έκατσα ήπια μια μπυρίτσα και πέφτω να κοιμηθώ. Η μπέμπα, δεν ξέρω αν πιστεύετε στο μάτι ή όχι,
Η Μπέμπα ήταν φουλ ματιασμένη, πάρα πολύ, και όλο το βράδυ έκλαιγε. Δεν έχω κοιμηθεί, προσπάθησα, μισό λεπτό που να σας ακουμπήσω, προσπάθησα να κοιμηθώ τώρα το μεσημέρι και πάνω που με έχει πάρει ο ρημάδης οχτικός ο ύπνος, παίρνουν από την Όβα να μου πούνε να ανανεώσω το πρόγραμμά μου και λέω, παιδιά, το έχω ανανεώσει το πρόγραμμα. Και λέω, σας παρακαλώ, λέω, είναι μεσημέρι, θέλουμε να κοιμηθούμε, δεν θέλω κάτι. Να, ξέρετε, να σας πάρουμε, να μην με πάρετε, λέω, μεσημέρι, παιδιά, η ώρα είναι 3. Μην ενοχλείτε τον κόσμο μεσημεριάτικα. Και απ' τη μία τη ζήτησα και συγγνώμη τη κοπέλα, γιατί τη λέω, εντάξει, καταλαβαίνω ότι δεν φταίει εσύ, είναι η δουλειά σου που... Αλλά όταν σου λένε ότι δεν χρειάζομαι κάτι, κλείνει το και άστο να πάει στην ευχή του Θεού. Τέλος πάντων, σήμερα δεν έκανα τίποτα. Έχουμε ήδη 39,5 βαθμούς. Έχω κλείσει το σπίτι από τα παράθυρα. Έχουμε ανάψει ένα ανεμιστήρα και καθόμαστε σαν τα ποντίκια. Αυτό, τώρα έχω έρθει να κάνω ένα κρύο ντουζ. Έτσι, για μια ανάσα δρουσιάς. Και να πάω να ξαναξαπλώσω όσο κοιμούνται οι μικρές. Οπότε κάπου εδώ, ζουμπούλια μου, θα σας χαιρετήσω. Αυτό ήταν το βιντεάκι μας. Καλό ή κακό, όμορφο ή άσχημο. Έτσι περάσαμε τα γενέθλια της Μπέμπας. Πολύ σύντομα θα έρθει, εύχομαι, και το τρίτο επεισόδιο από την αλλαγή που έχω κάνει με τα πράγματα, γιατί κάτι έχει πάει πολύ στραβά, έχω νευριάσει φουλ. Θα το δείτε στο επόμενο βίντεο, γιατί θα κάνω ένα ξεχωριστό βίντεο γι' αυτό. Έτσι, γιατί είμαι κάπου τα νεύρα μου πια, και εγώ η γυναίκα, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, σας αγαπώ, σας φιλώ, σας χαιρετώ. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Bye!